Τα ντοκιμαντέρ είναι σίγουρα της μόδας τα τελευταία 10-15 χρόνια. Υπάρχουν όμως κάποια ντοκιμαντέρ τα οποία πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να δει, τέλος πάντων αξίζει να τα δει, τα οποία όχι απλώς αξίζει να τα δει, θα έπρεπε κανονικά να διδάσκονται σε σχολεία και πανεπιστήμια, όχι απλώς να, να πατάνε το play και να βλέπουν οι μαθητές ή οι φοιτητέ το βίντεο, αυτό ο οποίος θα το δείξει το βίντεο να το έχει μελετήσει. Είναι πραγματικά ντοκιμαντέρ που θα έπρεπε να διδάσκονται. Δεν είναι ντοκιμαντέρ που αφόρουν το πασατέμπο και ποπκόν και καθόμαστε στην οθόνη μπροστά και να περάσει η ώρα. Είναι ντοκιμαντέρ τα οποία χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να δημιουργηθούν από τους δημιουργούς τους. Δηλαδή μπορεί και να περίμεναν πέντε μήνες για να κάνουν ένα πλάνο δέκα δευτερολέπτων. Πάμε να δούμε λιγάκι ποια είναι αυτά. Θα τα πάρουμε με τη χρονολογική του σειρά. Το πρώτο ονομάζεται Μπαράκα. Είναι του 1992 και από πολλούς θεωρείται ο πατέρας των Global Documentaire. Το ντοκιμαντέρ αυτό το έκανε ο Ρον Φρίκε, ένας Αμερικάνος κινηματογραφιστής, ο οποίος βέβαια δεν είναι τυχαίος, ήταν κινηματογραφιστής σε, σε μια πειραματική ταινία του 1982 που λεγόταν «Κογιανισκάτσι», η οποία ήταν του Γκάτφρι Ρέτζιο με μουσική του πασίγνωστου Φίλιπ Κλάς τέλος πάντων ο Ρόν Φρίκε έχει φτιάξει τον Μπαράκα το Μπαράκα είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αφορά τους ανθρώπους έχει και πλάνα με τη φύση από τον πλανήτη, αλλά κυρίως εστιάζει σε ανθρώπινες δραστηριότητες σε όλο τον πλανήτη. Ε, είναι φανερό ότι ο άνθρωπος αφιέρωσε πάρα πολλά χρόνια για να πάρει πλάνα και ειδικέ άδειες για να πάρει πλάνα πάρα πολύ σπάνια και ιδιαίτερα. Είναι ένα ντοκιμαντέρ δηλαδή παγκόσμιο για την ανθρωπότητα το οποίο αξίζει οπωσδήποτε κάποιος να δει. Μετά πηγαίνουμε σε μία μορφή των ντοκιμαντέρ ε, η οποία θεωρείται τιτάνας, ο Γιάνν Αρτούρ Μπερτράντ, είναι Γάλλος. Ε, έχει κάνει δύο πάρα πολύ ιδιαίτερα ντοκιμαντέρ. Το πρώτο είναι του 2009, το Home, το οποίο διαπραγματεύεται την επίδραση του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη, έχει πάρα πολλά πλάνα ε, από αεροπλάνο. Την ε, αγγλική ε, έκδοση, δηλαδή αφήγηση στα αγγλικά, την ε, έχει κάνει Glenn Close, η ηθοποιός. Την ισπανική αφήγηση την έχει κάνει η Salma Hayek, η ηθοποιός. Την μουσική στο home την έχει γράψει ο πάρα πολύ γνωστός συνθέτης, Αρμάντα Μάρ και είναι επίσης ένα ντοκιμαντέρ που πρέπει κάποιος να δει. Ξέχασα να πω πως ε, το «Μπαράκα» είναι ντοκιμαντέρ χωρίς αφηγητή. Έχει μονάχα πλάνα και μουσική. Έχει πολλές ε, μουσικές, διάφορες. Σε κάποια φάση υπάρχει και το τραγούδι, ένα τραγούδι με τη Λίζα Τζεράρτ. Τέλος πάντων, το «Μπαράκα» είναι, είναι απίστευτο πραγματικά, Όπω και το «Χομ» του Γιάννα Αρτούρ Μπερτράντ. Το επόμενο ντοκιμαντέρ ε, χρονολογικά είναι το αλάτι της γης το 2014 the, the Salt of the Earth αυτό το ντοκιμαντέρ είναι του Wim Wenders πάρα πολύ γνωστός γερμανός σκηνοθέτης, σκηνογράφος σεναριογράφος και φωτογράφος το έκανε αυτό το ντοκιμαντέρ εκ πρώτης όψεως είναι ένα ντοκιμαντέρ για τον τεράστιο Σεμπαστιάο Σαλγκάδο τον φωτογράφο Παρ' όλα αυτά, το ντοκιμαντέρ αυτό αφορά την ανθρωπότητα, δείχνει πράγματα που φωτογράφησε ο Σεμπαστιάο Σαλγάδο, ο οποίος βρέθηκε στα πιο σημαντικά και μεγάλα γεγονότα του πλανήτη σε επίπεδο φωτορεπορτάζ. Σύν την ιστορία του μετά από 40 χρόνια που νόμιζε ότι είναι άρρωστο και τέλο πάντων ότι είχε κάτι, αλλά δεν είχε τίποτα. Απλώ είχε πάθει, είχε έρθει σε ένα ψυχολογικό τέλμα με όλα αυτά που είχε δει και είχε φωτογραφήσει. Και μετά με τη γυναίκα του μαζί έκαναν μια αναδάσωση μια τεράστια περιοχή εκεί στη φάρμα στη Βραζιλία που κατάγεται. Ε, τέλος πάντων, αυτό το ντοκιμαντέρ δεν έχει να κάνει μόνο με τον Σεμπαστιάο Σαλγκάδο ο οποίος είναι τουλάχιστον για εμένα ο μοναδικός αληθινός φωτογράφος εν ζωή. Ε, το ντοκιμαντέρ αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα και για την ανθρωπότητα, αλλά ακόμη και για τις ανθρώπινες σχέσεις, δηλαδή η, η σχέση του με τη γυναίκα του και πόσο άντεξε. Ε, είχε, κάναν δύο παιδιά το ένα, είχε πρόβλημα, πόσο πολύ τον στήριζε, και συνεχίζει βέβαια να τον στηρίζει και πόσα πράγματα έκαναν μαζί τέλος πάντων το «Αλάτι της Γης» το οποίο ο Βιν Βέντερς τα πλάνα βέβαια γυρίστηκαν στη διάρκεια πολλών ετών σε ταξίδια του Σαλγάδο το οποίο το έκανε μαζί με τον γιο του Σαλγάδο έχει και πλάνα δηλαδή του Χουλιάνο Ριμπέιρο Σαλγάδο ο οποίος είναι σκηνοθέτη. τη μουσική από το «Αλάτι της Γης» Την έχει γράψει ο Λορέν Πετιγκάντ, ο οποίος είναι ένας Γάλλος συνθέτης και ηθοποιός πάρα πολύ ιδιαίτερο, ε, Το Soundtrack από το Αλάτι της Γης μπορεί να είναι και ότι καλύτερο, έχω ακούσει, πειραματική μουσική, το οποίο ταιριάζει γάντι σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Επίσης, ένα ντοκιμαντέρ, δηλαδή, το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται στα παιδιά παγκοσμίω. Το επόμενο χρονολογικά ντοκιμαντέρ ανήκει πάλι στον Γιάννα Αρτούρ Μπετράν, στον τεράστιο αυτό κινηματογραφιστή, το οποίο ονομάζεται Human, το οποίο επίσης διαπραγματεύεται την ανθρωπότητα, αλλά αυτό έχει πιο πολύ ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι μιλάνε στην κάμερα και έχει πάρα πολύ εντυπωσιακά πλάνα από αεροπλάνο. Γενικώ οι αέρινες ε, λήψει ε, είναι η υπογραφή του Γιάννα Τουρμπέτραντ. Επίση τη μουσική την έχει γράψει ο Άρμαντα Μάρ σε αυτό το ντοκιμαντέρ, το Human. Πολύ ιδιαίτερο συνθέτη επίσης και ο οποίο έχει συνεργαστεί και με την φιλαρμονική ορχήστρα τη Πράγας, η οποία είναι από τι καλύτερε ορχήστρε στον κόσμο. Τελευταίο ντοκιμαντέρ που αξίζει κάποιο να δει όσο ζει είναι το Τρόφι. Το τρόφι είναι ένα ντοκιμαντέρ του 2017 το οποίο το η Κριστίνα Κλουζιό και ο Σαούλ Σβάρτς Το τρόφι διαπραγματεύεται την κατάσταση με το κυνήγι παγκοσμίω, αλλά δεν είναι τόσο πολύ η θεματολογία του αυτό το οποίο αξίζει το οποίο σίγουρα αξίζει εννοείται είναι ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο αυτό το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό με αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ότι δίνει, σε όλο το ντοκιμαντέρ δείχνει και τις δύο πλευρές, δηλαδή και αυτούς που προστατεύουν τα, τα ζώα, αλλά και αυτούς που τα λαθροκυνηγάνε ή τέλος πάντων τα κυνηγάνε έπαθλα παγκοσμίως, δείχνει και, του, και, τα, και, τις δύο πλευρές να μιλάνε στο ντοκιμαντέρ, οπότε αφήνει τον ακροατή, τον, τον θεατή συγγνώμη, όχι τον ακροατή, Αφήνει τον θεατή να βγάλει τα συμπεράσματα μόνος του. Δεν τον καθοδηγεί δηλαδή προς τα κάπου. Αυτό από μόνο του, δηλαδή σκηνοθετικά, ως ε, σύλληψη πώς να γίνει το ντοκιμαντέρ, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δείχνει φοβερά πράγματα και έχει απίστευτες πληροφορίες. Και ένα ακόμη εντυπωσιακό πράγμα που δείχνει πραγματικά πόσα κιλά γεννητικά όργανα είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει πλάνα που διείσδυσαν μέσα σε λαθροκινηγούς στην Αφρική και παίρνουν πλάνα εκεί πέρα μέσα με αυτούς όλους τους ανθρώπους που τριγυρνάνε. Τέλος πάντων, το τρόφι, το τρόφι στην αφίσα του έχει ένα αρινό καιρό, βασικά. Επίσης έχει μία πραγματικά εκπληκτική αρχή το ντοκιμαντέρ, δηλαδή εκεί που νομίζω ότι ξεκινάει άσχημα δεν είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή είναι λίγο παραπλανητική αρχή, είναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς συνέλαβαν το όλο κόνσεπτ, πώς να στήσουν δηλαδή τα πλάνα και πώς να το κάνουν το ντοκιμαντέρ. Και κάποια από αυτά τα ντοκιμαντέρ υπάρχουν στο YouTube, το Baraka δηλαδή και το Human υπάρχει. Το Αλάτι της Γης υπήρχε αλλά μάλλον, οι, μάλλον το κατέβασαν λόγω παράνομης χρήσης. Τώρα όσο αφορά τα υπόλοιπα δύο, φαντάζομαι κάπου μπορείς να τα βρεις, να τα δεις. Τέλος πάντων, αυτά τα πέντε ντοκιμαντέρ πρέπει οπωσδήποτε ένας άνθρωπος όσο ζει να τα έχει δει. Το κάθε ένα για τους λόγους του βέβαια. Αυτά. Καλή θέαση.